όταν ρωτάμε κάποιον πώς αντιλαμβάνεται τον όρο Γεωργία, συνήθως παίρνουμε την απάντηση «Γεωργία είναι η καλλιέργεια της γης για την παραγωγή φυτικών προϊόντων». Από μία άποψη σωστό. Οι βιοκαλλιεργητές προσεγγίζουμε τον όρο από άλλη γωνία. Θεωρούμε τη γεωργία σαν γεωργία την καλλιέργεια της γης με σκοπό την παραγωγή τροφής για τον άνθρωπο. Τροφής για τα ζώα, τα ζώα ή τα προϊόντα τους είναι τροφή για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να καταναλώνει αυτά που χρειάζεται. Καλείται σαν ανώτερο να διαχειριστεί τα ζώα και ό,τι περισσεύει με τις κατάλληλες διεργασίες θα το μετατρέψει σε μία άλλου είδους τροφή. Θα μου επιτρέψετε να την ονομάσω οργανική ουσία. Ο όρος δεν είναι ακριβής, αλλά για τη σημερινή δουλειά μας κάνει. Όλα τα παραπάνω εφαρμόζοντας τους νόμους του βίου, τους νόμους της ζωής, σε αρμονία με το περιβάλλον, είναι υποχρεωμένο να το επιστρέψει στη γη. Η παραγωγή τροφής με την παραπάνω διαδικασία έχει σαν σκοπό να προστατεύει την υγεία, να προάγει τον πολιτισμό και να ανυψώνει πνευματικά τον άνθρωπο. Η υγεία, ο πολιτισμός και η πνευματική τοποθέτηση του ανθρώπου στον κόσμο είναι διαφορετικές επιστήμες, όμως ξεκινούν ή καταλήγουν στη γεωργία. Σαν βασική μας θεωρία, τα παραπάνω, οι βιοκαλλιεργητές θεωρούν ότι η γεωργία είναι η επιστήμη των επιστημών. Δυστυχώς όμως τα πράγματα στην καθημερινότητά μας δεν εξελίσσονται όπως εμείς θα θέλαμε. Οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και τα πανεπιστήμια προάγουν άλλου είδους επιστήμες και για άλλο σκοπό. Θα μου επιτρέψετε να προσπαθήσω να εξηγήσω τις περισσότερο γνωστές μεθόδους γεωργίας και τους τρόπους καλλιέργειας όπως μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί. Σαν πρώτη μέθοδο γεωργίας δεχόμαστε τη λεγόμενη παραδοσιακή. Ο τρόπος καλλιέργειας και η μεθοδολογία μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με ό,τι θετικό ή αρνητικό υπάρχει. Δεν στηρίζεται στις λεγόμενες συρροές και δεν απαιτούνται ιδιαίτερα κεφάλαια και μηχανήματα. Με την παραδοσιακή γεωργία παράγονται προϊόντα με αποδεκτή διατροφική αξία. Δεν υπόκειται σε νόμους και κανόνες και δεν ελέγχεται από ένα κρατικό ή άλλο φορέα. Με την αστικοποίηση του πληθυσμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει περιοριστεί σε παραγωγή προϊόντων για ίδια κατανάλωση ή πάρεργο και δεν υπήρξε ιδιαίτερης προσοχής ή έρευνας. Τα τελευταία χρόνια και όσο η οικονομική κρίση βαθαίνει, η παραδοσιακή γεωργία άρχισε να επανέρχεται από ανάγκη για επιβίωση των οικονομικά ασθενέστερων. Αρχίζει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει χαθεί η γνώση και έχει κοπεί η παράδοση. Είναι εύκολη η πρόσβαση στα διάφορα χημικά εφόδια και φυτοφάρμακα. Δεν υπάρχει η γνώση και η επίγνωση της κακής χρήσης των χημικών και των φυτοφαρμάκων. Ανησυχώ βαθύτατα ότι σαν χώρα πέρα από την οικονομική και πολιτική κρίση θα οδηγηθούμε σε διατροφική, με την έννοια της διατροφικής ασφάλειας αυτών των παραγόμενων προϊόντων. Στο βαθμό που μου επιτρέπεται από θέσεις που βρίσκομαι, θα καλέσω την πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλία πρόληψης ενδεχόμενου τέτοιου φαινομένου. Σαν δεύτερη μέθοδος καταγράφεται η λεγόμενη συμβατική χημική γεωργία. Είναι γεωργία φυτοκεντρική. Αγνοεί το έδαφος και ασχολείται με το φυτό. Η ιστορία της αρχίζει γύρω στο 1860, όταν κάποιοι Γερμανοί βιομηχανοί, σχεδιάζοντας ένα πόλεμο ενάντια στους γείτονές τους, απευθύνθηκαν σε έναν επίσης γερμανό χημικό ονόματι Justus von Liebig και του ζήτησαν να κατασκευάσει ένα ισχυρό χημικό όπλο, πολύ καταστροφικό και παράλληλα να προκαλεί πανικό και φόβο. Και φυσικά κατέθεσαν και τον οβολό τους για τον ιερό αυτό σκοπό. Το χρήμα έρεε και έφυγε, δουλειά υπήρχε, άρχισε ο Herr von Liebig να ανακατεύει διάφορα πράγματα και μετά από λίγο καιρό, στο σημείο που πέταγε τα σκουπίδια του, παρατήρησε τα χορτάρια να αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και σε μεγάλες ποσότητες. Το έψαξε καλύτερα το πράγμα, είδε ότι τα σκουπίδια ήταν νητρικές ενώσεις, φόσφορα, κάλια, μαγνήσια κτλ. Πήγε στα αφεντικά του και τους είπε ότι πέρα από το όπλο που έφτιαξε με βάση τις νητρικές ενώσεις, τους έκανε και ανακάλυψη για τη γεωργία.
Δήλωσε δε ότι είναι ανόητος όποιος πιστεύει ότι τα φυτά τρέφονται με οργανική ουσία. Τα φυτά τρέφονται με ανόργανα άλατα και το έδαφος είναι η βάση που στηρίζεται το φυτό. Άλλο που δεν θέλανε οι βιομήχανοι, ξεχάσαν τους πολέμους και το ρίξαν στην παραγωγή λιπασμάτων. Οι τότε γεωκτήμονες, φων κόμιδες και λοιποί ευγενείς, χρήμα που έρεαν, πλάκωσαν τα λιπάσματα και οι αποδόσεις στο μέγιστο βαθμό. Όμως, όπως λέει ο λαός μας, κάθε θαύμα τρεις ημέρες, το μεγάλο τέσσερις. Πέρασαν μερικά χρονάκια και άρχισαν τα όργανα, μύκητες, έντομα, ιοί κτλ. Άλλο χρήμα οι βιομήχανοι, άλλοι φων χημικοί και φων βιολόγοι. Στην έρευνα, μετά από μερικά χρονάκια, βρήκαν τα δηλητήρια, βρήκαν τα μυκητακτώνα, τα νευροπαραγητικά και όπως αλλιώς τα λένε. Χαρά σε Ευαγγέλια οι βιομήχανοι, υψηλή ανάπτυξη της οικονομίας και βιοχημικά όπλα, στρατηγική υπεροχή της τότες Γερμανίας και ήρθε ο πρώτος πόλεμος για να μπουν τα πράγματα σε τάξη. Χρησιμοποιήθηκαν τα βιοχημικά όπλα και λιγότερο τα νητρικά. Όπως είναι γνωστό, η Γερμανία έχασε τον πόλεμο. Οι βιομήχανοι συνέχισαν με τα λεφτά τους, τις συνταγές τους. Και την πολιτική υποστήριξη στο όνομα της σωτηρίας της πατρίδας και της ανθρωπότητας από την πείνα και τη δυστυχία. Αναγκάστηκαν φυσικά σε νέες επενδύσεις και νέα έρευνα. Χρήμα και έρευνα έφεραν πιο εξελιγμένα φυτοφάρμακα και φυσικά νέες ασθένειες, αλλά και πιο εξελιγμένα όπλα. Όμως η ανθρωπότητα δεν ήθελε να σωθεί και αναγκάστηκαν να κάνουν ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τις γνωστές συνέπειες για τη Γερμανία και την ανθρωπότητα. Οι βιομήχανοι με τα λεφτά τους, τους επιστήμονες και τις συνταγές τους πέρασαν τη θάλασσα, βρήκαν καινούριους φίλους, εξέλιξαν τα νητρικά τους και τα φυτοφάρμακά τους. Μετά το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, κάποιοι άλλοι φίλοι μας έκαναν τη τιμή και δοκίμασαν τις νητρικές βόμβες που ακούνε στο όνομα να πάρουν στους Έλληνες κατά τον εμφύλιο στο Γράμμα και στο Βίτσι. Και ό,τι έμεινε από την Ελλάδα το έριξαν στο Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ του έκαναν μεγαλύτερη τιμή. Του έριξαν και τα φυτοφάρμακα που ακούνε στο όνομα διοξίνης. Μετά το δεύτερο πόλεμο, την προώθηση της συμβατικής γεωργίας τη βάθησαν πράσινη επανάσταση. Πάντα για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Τα προβλήματα όμως στον πλανήτη έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Οι αντιδράσεις έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σαν εναλλακτική λύση μας προτείνουν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Ασκούν δε μεγάλες πιέσεις σε κυβερνήσεις για την νόμιμη και αποκλειστική καλλιέργειά τους. Κάπως έτσι εξελίχθηκε η συμβατική γεωργία μέχρι τις μέρες μας. Απαιτεί κεφάλαιο, ενέργεια, μεγάλες ποσότητες καθαρού νερού και καταστρέφει το προϊόν, το περιβάλλον. Τα προϊόντα της συμβατικής γεωργίας είναι χαμηλής διατροφικής αξίας και όχι λίγες φορές ακατάλληλα και επικίνδυνα. Από όσα γνωρίζω, δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο κατά την εφαρμογή της. Η εξέλιξη της συμβατικής γεωργίας σήμερα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση. Επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπόκειται σε ελέγχους, θέλει προγραμματισμό και έχει υψηλό κόστος ροών ελέγχου και επιστοποίησης. Τα προϊόντα της ολοκληρωμένης διαχείρισης δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς ως προς την διατροφική τους αξία. Τρίτη μέθοδος γεωργίας είναι η βιοδυναμική γεωργία. Σε κάποιες χώρες λέγεται και πνευματική γεωργία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η αρχαιότερη μέθοδος γεωργίας με την έννοια του βίου και της δυναμικής παρέμβασης του ανθρώπου. Με τον όρο βιοδυναμική γεωργία έγινε γνωστή από τον αυστριακό φιλόσοφο Ρούντολφ Στάινερ, πατέρα και ιδρυτή της ανθρωποσοφίας. Στο Στάινερ ανέθεσε η τότε γερμανική κυβέρνηση να εκλαϊκεύσει τον Γκέτε, εθνικό φιλόσοφο των Γερμανών, αλλά μη κατανοητό. Ο Στάινερ, έχοντας αποκτήσει τη γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας μέσα από τα έργα του Γκέτε, έδινε διαλέξει σε πανεπιστήμια και αλλού, μιλώντας για τη σχέση του βίου και της ζωής και την αλληλεξάρτηση των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου, καθώς και την επιρροή των ουράνιων σωμάτων πάνω στη γη. Το καλοκαίρι του 1923 ο Στάινερ κτήθηκε από τον Κόμι Κέσσερλινγκ και άλλους κτηματίες στο Κόμπερβιτς της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας
με θέμα τη γεωργία, επειδή τα προβλήματα στη γεωργία και στην κτηνοτροφία ήταν καταστροφικά λόγω της χρήσης των χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Ο Στάινερ σε ένα εξαήμερο σεμινάριο εξήγησε πώς δουλεύει το ηλιακό μας σύστημα, πώς μας επηρεάζει, τους έδειξε πρακτικές εφαρμογές και τους έδειξε 7 σκευάσματα που αντιστοιχούν στους 7 πλανήτες του συμπαντός μας. Τους έδειξε και τους εξήγησε πώς δουλεύει η αχιλία, να πάει το μυαλό μας στον Αχιλέα στην ελληνική μυθολογία, το χαμομήλι, το ταραξάκο, η τσουκνίδα όπως ακούστηκε και κάποια άλλα πράγματα και τους έμαθε και πώς να τα χρησιμοποιούν και μάλιστα στα δύο αυτά τους έδειξε και μία μέθοδο που λέγεται δυναμοποίηση. Τους πρότεινε να δουλεύουν σε ομάδες για δύο λόγους. Ο ένας είναι να μην χρειάζονται πολλά μηχανήματα και εφόδια να κάνουν τη δουλειά τους και ο δεύτερος να γίνουν άνθρωποι και να έρθουν μαζί και να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες. Και όταν παράξουν τέτοια προϊόντα να τα πιστοποιήσουν με το όνομα Demeter προς τιμή της Δήμητρας θεάς της Γεωργίας των αρχαίων Ελλήνων. Δυστυχώς ο Στάινερ πέθανε το 1924 και δεν άφησε πολύ υλικό για τη γεωργία. Άφησε όμως την περιουσία του και ένα ίδρυμα με τα έργα του, που και σήμερα εργάζονται διάφοροι επιστήμονες που εκλαγικεύουν τα έργα του. Μέχρι να κατανοήσουν οι βιοδυναμικοί καλλιεργητές και να παράξουν προϊόντα στην Ευρώπη, ήρθαν τα σύννεφα του φασισμού και του ναζισμού και η βιοδυναμική γεωργία ετέθη υπό διωγμό. Μετά τον Δεύτερο Πόλεμο άρχισε να αναπτύσσεται η βιοδυναμική γεωργία με γρήγορους ρυθμούς και σήμερα κερδίζει έδαφος. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης. Η γερμανική, η ομοιοδυναμική στην Ιταλία και του Άλεξ Βοντολίση στην Αυστραλία. Μένει να δούμε στον χρόνο ποια θα επικρατήσει. Η βιοδυναμική γεωργία δεν απαιτεί κεφάλαια για σπόρους και λιπάσματα. Δεν απαιτεί ενέργεια. Δεν απαιτεί πολύ νερό. Δεν απαιτεί ιδιαίτερα μηχανήματα. Έχει χαμηλό κόστος, αποδίδει καλά κέρδη. Όμως, απαιτεί τη συμμετοχή του γεωργού σε συγκεκριμένους γήινους ή συμπαντικούς χρόνους σύμφωνα με το καλλιεργητικό ημερολόγιο. Τα προϊόντα της βιοδυναμικής γεωργίας είναι τρόφιμα πολύ υψηλής διατροφικής αξίας και με καλή σχέση ποιότητας τιμής. Η φιλοδοξία των βιοδυναμικών καλλιεργητών είναι να παράξουν τρόφιμα βιοδυναμικά με τιμή χαμηλότερη από τα συμβατικά. Η βιοδυναμική γεωργία είναι απολύτως εδαφοκεντρική. Ο άνθρωπος φροντίζει το έδαφος και το υπόγειο μέρος με πολύ μεγάλο σεβασμό. Γιατί εκεί υπάρχουν δισεκατομμύρια μικροοργανισμοί φίλοι μας, οι οποίοι μετατρέπουν την ουσία σε χούμου. Τα φυτά τρέφονται με χούμο και όχι με φόσφορο, κάλιο και ό,τι άλλο λέει η συμβατική γεωργία και η χημεία. Όμως ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Υπήρχε μεγάλη πίεση από τις αγροτοχημικές βιομηχανίες προς τις κυβερνήσεις, αλλά όμως υπάρχει και οργανωμένη αντίσταση από το παγκόσμιο κίνημα στο οποίο μετέχουν με πολλή παρουσία και ελληνικές οργανώσεις, βιοκαλλιεργητών, οικολόγων και άλλων, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ένα εκ των οποίων και η νομοθετημένη εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη και στη συνέχεια σχεδόν σε όλον τον πλανήτη. Βιολογική γεωργία. Ξεκίνησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις πιέσεις των κινημάτων για τη διατροφή και άλλες οργανώσεις για το περιβάλλον το 1992 και νομοθετήθηκε με το νόμο 2091 του 1992. Αποτελεί προϊόν συμβιβασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων συμφερόντων και κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους μέσα από τη διατροφή. Στηρίχθηκε στη φιλοσοφία της συμβατικής γεωργίας. Δεν είναι σαφώς καθορισμένη σαν γεωκεντρική ή φυτοκεντρική. Το αφήνει στην κρίση του ελεκτή. Έχει σαφώς καθορίσει και νομικά κατοχυρώσει τα επιτρεπόμενα λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Είναι γεωργία επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπόκειται σε ελέγχους και τα προϊόντα πιστοποιούνται από αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, έχει μεγάλο κόστος, πολλή γραφειοκρατία και τα προϊόντα έχουν τιμή δυσανάλογη ως προς τη σχέση ποιότητας-τιμής.
Οι βιοκαλλιεργητές αυτή την γεωργία την ονομάσαμε νέο συμβατική. Μετά από συνεχείς αγώνες και πιέσεις στα κινήματα, επιτύχαμε τροποποίηση προς το καλύτερο του νόμου 834, που επιτρέπει τη βιοδυναμική και άλλες μεθόδους γεωργίας, και συνεχίζουμε. Τα πράγματα σήμερα είναι καλύτερα. Σαν τελευταία μορφή, επέλεξα την ακαλλιέργεια ή συγκαλλιέργεια ή μέθοδο Φουκουόκα. Είναι μέθοδος που βασίζεται στην ακαλλιέργεια του εδάφους, είναι σχετικά νέα μέθοδος στη χώρα μας, έχει δώσει καλά αποτελέσματα και έχω την αίσθηση ότι θα επικρατήσει σε κάποιες καλλιέργειες. Ένα τέτοιο δείγμα είδαμε πριν από την κυρία από τη Μεσσηνία του Πελίτη που μας παρουσίασε το λαχανοκηπό της. Θέλω να πιστεύω ότι δεν κούρασα και ότι συνέβαλα θετικά στη σημερινή δουλειά. Θέλω επίσης να πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι και ειδικά οι επαγγελματίες αγρότες θα ενδιαφερθούν σοβαρά για την καλλιέργεια της γης και εμείς θα είμαστε στο πλευρό της. Ευχαριστώ πολύ.